ταλέντο τους πραγματοποιήθηκε το πρωί από την Εκαδοδόνη στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων Ζωσιμάδες η 7η Δωδονέα Συνάντηση Στίβου. Στην διοργάνωση συμμετείχαν αθλητές από την Ήπειρο, την Κέρκυρα, την Λευκάδα αλλά και την Αλεξανδρούπολη στο πλαίσιο της αδελφοποίησης της Εκαδοδόνη με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Πλημμύρισε από αθλητές το πρωί το Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων Ζωσιμάδες στο πλαίσιο της 7ης Δωδονέας Συνάντησης Στίβου που διοργάνωσε με την συμμετοχή αθλητών από την Ήπειρο, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα αλλά και την Αλεξανδρούπολη η ΕΚΑ Δωδόνης. Με στόχο οι συμμετέχοντες αθλητές μέχρι 15 χρονών να αναδείξουν το ταλέντο τους. Η διοργάνωση όμως είχε και ένα ακόμη στοιχείο, αυτό της αδελφοποίησης της ΕΚΑ Δωδόνη με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη. Σε μια προσπάθεια από κοινού και όχι μόνο να προάγουν τον κλασικό αθλητισμό. Στην σημερινή ημέρα και στην σημασία της αδελφοποίησης με το αθλητικό σωματείο της Αλεξανδρούπολης αναφέρθηκε με δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΕΚΑ Δωδόνης Πέτρος Αρλέτος. Από χτες στην πόλη μας φιλοξενούμε το ιστορικό σωματείο του Εθνικού Αλεξανδρούπολης σε μια αδελφοποίηση που πραγματοποιούμε μαζί του για να επιτύχουμε κοινούς στόχους για το καλό του κλασικού αθλητισμού. Αυτή η προσπάθεια έχει και ένα άλλο σκοπό, αυτό που λέμε αθλητικό τουρισμό. Και στην τελετή, αν είδατε, που κάναμε τις αδελφοποίησεις, προσφέραμε στο αδελφό σωματείο και ένα καλάθι με πυρωτικά προϊόντα που θα αποτελέσει για μας διαφήμιση και στην ακριτική αυτή πλευρά της Ελλάδος. Θέλω να ευχαριστήσω το σωματείο του Εθνικού Αλεξανδρούπολης που μας έκανε την τιμή και τη χαρά να μας κάνει αυτή την πρόταση. Εμείς υποσχόμαστε ότι θα ανταποδώσουμε αυτή την επίσκεψη στην Αλεξανδρούπολη και σκοπός της ΕΚΑ είναι να βγει πέρα από τα σύνορα του νομού και θα σας πω ότι προσπαθούμε να βγούμε και έξω από τα σύνορα της Ελλάδος. Και στη σκέψη μας είναι να κάνουμε τέτοιες αδελφοποίησεις και αγώνες και με σωματεία εκτός Ελλάδος. Ο έφορος του τμήματος τύπου του Εθνικού Αλεξανδρούπολης Κώστας Πατερόπουλος ευχαρίστησε για την πρόταση της αδελφοποίησης και την φιλοξενία, ανταποδίδοντας την πρόσκληση και υπογράμμισε ότι γίνεται μια σημαντική προσπάθεια για την διάδοση του κλασικού αθλητισμού που είναι το πιο υγιές κομμάτι του αθλητισμού. Μάλιστα, δεν δίστασε να μιλήσει για ευημερία που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια και η οποία οδήγησε σε προβλήματα όπως για παράδειγμα η χρήση αναβολικών με αποτέλεσμα να υπάρξουν πισωγυρίσματα. Κατέληξε όμως εκφράζοντας την βεβαιότητα ότι ο κλασικός αθλητισμός στα επόμενα χρόνια, χάρη στο φυτώριο των νέων αθλητών, μπορεί να διαπρέψει. Ενώνουμε με αυτή την αδελφοποίηση τις δύο άκρες της Ελλάδος, την Ανατολική και τη Δυτική. Η Εγνατία μας έφερε πιο κοντά. Μέσω ίντερνετ είχαμε εδώ και πολύ καιρό μια πολύ καλή επικοινωνία με την ομάδα της Δωδόνης, με τους προπονητές και τη διοίκηση. Έχουμε κοινούς στόχους, κοινές ιδέες. Νομίζω ότι είμαστε υγιείς μονάδες του κλασικού αθλητισμού της Ελλάδος. Προσπαθούμε με αυτή τη συνεργασία της αδελφοποίησης να πάρουμε και να δώσουμε ιδέες, να συνεργαστούμε δηλαδή, για να βοηθήσουμε τον κλασικό αθλητισμό της χώρας μας, το κράτος ουσιαστικά, επειδή οι δομές του αυτή τη στιγμή έχουν μεγάλα προβλήματα οικονομικά, να καλύψουμε αυτό το κενό έτσι ώστε να μην μείνει πίσω ο κλασικός αθλητισμός, ίσα ίσα μέσα από υγιείς κινήσεις που είναι αυτές οι αδελφοποιήσεις, να τον αναπτύξουμε, να φέρουμε και άλλα παιδιά κοντά του. Αυτή η εκδρομή για μας δίνει μία ανάσα σε όλους αυτούς που βρέθηκαν μαζί μας από την Κρητική Αλεξανδρούπολη. Στα παιδιά μας δίνουμε μία δυνατότητα, όπως είπε και ο πρόεδρος, του αθλητικού τουρισμού. Καλούμε την ομάδα της Δωδόνης να έρθει σύντομα στην Αλεξανδρούπολη με μία αντίστοιχη εκδρομή. Είναι εμπειρίες για τα δικά μας τα παιδιά. Εμείς έχουμε κάνει και αντίστοιχες κινήσεις με τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, αδερφοποίηση, καθώς και όπως είπε και ο πρόεδρος της Δωδόνης, έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις ανοίγματος κοντά στη Θράκη με Τουρκία και Βουλγαρία. Πρέπει να κινηθούμε, να βγούμε έξω από τα σύνορα, να διαδώσουμε τον κλασικό αθλητισμό, ο οποίος είναι η πιο υγιής μορφή. Τα προηγούμενα χρόνια, δυστυχώς, τις προηγούμενες δεκαετίες, η ευημερία που ζήσαμε σαν χώρα μας έφεραν πιθανόν και κάποια προβλήματα και στον αθλητισμό. Νομίζω ότι όλο αυτό που έγινε με τα αναβολικά και με τέτοιες καταστάσεις περίεργες, κάναμε κάποια βήματα πίσω σαν χώρα. Αυτή τη στιγμή ξαναλειτουργούμε, ξαναπαίρνουμε τα πάνω μας. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια ο αθλητισμός γενικά και ειδικά ο κλασικός αθλητισμός θα διαπρέψει.